Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου και θα δούμε τώρα μαζί πώς διαμορφώθηκε η ειδησεογραφία. Επιστροφή από σήμερα στα Θρανία για χιλιάδες μαθητές με την τελετή του Αγιασμού. Τα βιβλία είναι στη θέση τους και το μεγαλύτερο μέρος των κενών έχει πληρωθεί από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, όπως έχει διαβεβαιώσει το Υπουργείο Παιδείας. Η έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς αποτελεί την αφετηρία μιας δύσκολης και παράλληλα συναρπαστικής διαδρομής προς την κατάκτηση της γνώσης. Μιας διαδρομής που είναι γεμάτη στόχους, όνειρα, αγωνίες και νέες προκλήσεις για χιλιάδες μαθητές. Ο Θεός ημών ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας. Ζωή παίρνουν και πάλι από σήμερα τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Το πρώτο κουδούνι χτύπησε σήμερα με τον καθιερωμένο αγιασμό. Σας φιλάνε των μικρών έχετε και ρηθείρε την καρδία ημών, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας, που και στην αύξη σοφία άνθερ κατεχομένη, αλεπίγει ως ψυχική δαιμονιόν. Νίκας της ευσεβές κατεναντίον δωρουμένος και των σων φυλάντων δια του σταθού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογησόν την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές κατεναντίον δωρουμένος και των σων φυλάντων δια του σταθού σου πολίτευμα. Για την εκλογή της Εκκλησίας που μόλις πήραμε, ξεκινάει και η φετινή σχολική χρονιά και με την ευκαιρία αυτή υποδεχόμαστε στο σχολείο μας εκλεκτούς προσκεκλημένους, παλιούς και νέους εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ευχή και προσδοκία όλων μας είναι και η καινούργια σχολική χρονιά να αρχίσει με το καλό. Είχα πάντα την άποψη ότι το γυμνάσιο είναι η πιο σημαντική φάση της εκπαίδευσης. Γιατί τα τρία χρόνια αυτά είναι αυτά που σου δίνουν τη δύναμη για να συνεχίσεις τα επόμενα και στο λύκειο και τη γνώση. Θα πω τρεις λέξεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν αρκετά πράγματα. Είναι υπομονή, επιμονή και θέληση. Ανάλογη εικόνα και στο τρίτο λύκειο Κοζάνης. Οι εκπαιδευτικοί δίνουν την υπόσχεση να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να βοηθήσουν τους μαθητές στις υποχρεώσεις τους. Πρόσκομεν τράφησας και παιδείας και ποντιοργιστή Κύριος, δουλέψατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόπο. Καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα Σοφία πρόσκομεν. Ποιος ήνικαν το ήμο ελάλης είναι αυτό. Και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την Εορταστικό το κλίμα στο τέταρτο λύκειο Κοζάνης. Η νέα χρονιά ξεκινά για το σχολείο με υψηλές προσδοκίες. Και το σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα στις ευσεβές ή κατ' εναντίον δωρούμενος. Σας ευχόμαστε μια νέα δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Για άλλη μια χρονιά το τέταρτο γενικό λύκειο ανοίγει τις πόρτες του και τις αγκαλιές του για να δεχτεί και τους νέους μαθητές και τους παλιούς. Διακριθήκαμε για άλλη μια χρονιά, διακριθήκατε και με τις διακρίσεις σας δεχτήκαμε πάρα πολλά συγχαρητήρια και επιβραβεύσεις. Αναπόσπαστος στους συντελεστές αυτών των επιτυχιών τόσο σε διακρίσεις μαθητικές όσο και στις υπόλοιπες δραστηριότητες που έχουμε είναι η καλή σχέση και η χημεία που υπάρχει μεταξύ και η συνεννόηση μεταξύ των καθηγητών, των γονιών και των μαθητών. Όλα αυτά συντελούν σε ένα πολύ καλό κλίμα που κοινή συνισταμένη είναι το καλό αποτέλεσμα. Για μια καλύτερη κοινωνία και εδώ στον τόπο μας, από φέτος η νέα Περιφερειακή Αρχή, το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο, δια της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα καθερώσουμε και το Περιφερειακό Συμβούλιο των Νέων, κατά τη στοιχεία με το με τη Βουλή των Εφήβων θα καθιερώσουμε και εδώ στην περιφέρειά μας το Περιφερειακό Συμβούλιο των Νέων, των Εφήβων, όπου και εκεί θα είστε εσείς οι ίδιοι πρωταγωνιστές.
ώστε μαζί με όλους όσους από εσάς θέλετε να πάρετε πρωτοβουλίες δημιουργικές μέσα στα θέματα της τοπικής ανάπτυξης και της πολιτικής στη χώρα μας γενικότερα, να ακούσουμε τις ιδέες σας, να καταθέσετε τις προτάσεις σας και μέσα από ομάδες που θα συνδιοργανώσουμε σε συνεργασία και με τους καθηγητές σας αλλά και με τους περιφερειακούς συμβούλους, να δημιουργήσουμε μία εξωστρέφεια για την περιφέρειά μας, να βρούμε σε επαφή με συμμαθητές σας από άλλες περιφέρειες στη χώρα αλλά και από άλλες περιφέρειες στην Ευρώπη. Μια καινούργια σχολική χρονιά ξεκινάει σήμερα. Μια χρονιά η οποία ευελπιστούμε όλοι και θέλουμε να είναι καλύτερη από τις προηγούμενες. Και θα είναι καλύτερη γιατί ξεκινάει με πολύ καλούς Ιωνούς. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους τους μαθητές, καλή χρονιά στους συναδέλφους καθηγητές και καθηγήτριες και κυρίως στους γονείς, οι οποίοι είναι αυτοί που μοχθούν, προσπαθούν για τα παιδιά τους. Η πολιτεία πρέπει να κάνει το χρέος της και νομίζω ότι το κάνει. Ξεκινάμε μια χρονιά με μηδαμινές ελλείψεις σε καθηγητές που είναι πάρα πολύ σημαντικό, χωρίς ελλείψεις στα βιβλία που είναι πρωτοφανές, ελπίζω να έχει συνεχιστεί. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά, μια νέα προσπάθεια μαθητών, εκπαιδευτικών, των φορέων της πολιτείας, Δήμου, Περιφέρειας, Κυβέρνησης, ώστε το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας να είναι το καλύτερο δυνατό, να είναι το μεγαλύτερο δυνατό. Μαθητές, αγαπητοί μαθητές, ολοκληρώνεται στο Λύκειο τον κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και κάποιοι από εσάς, από τον Ιούνιο που μας έρχεται, ανοίγετε τα πανιά σας για άλλα παιδεία. Στόχος μας, όπως υπόθηκε και νωρίτερα, θα το πω με άλλα λόγια, είναι να σας φροντίσουν να πάρετε όσο το δυνατόν περισσότερα εφόδια, όσο περισσότερες δεξιότητες. Είναι τα καλύτερα εφόδια για το μέλλον σας. Ευχόμαστε η σημερινή επιστροφή στα Θρανία να είναι μια επιστροφή στη γνώση, στον αγώνα, στην αυτοπραγμάτωση και στην επιτυχία των στόχων σας. Με βοήθεια και συμπαράσταση από τους εκλεκτούς συναδέλφους εκπαιδευτικούς του σχολείου, με τη βοήθεια της πολιτείας που φροντίζει για τον εξοπλισμό αλλά κυρίως για το ανθρώπινο δυναμικό της στελέχωσης των σχολείων και των γονέων σας στη συμπαράσταση, εύχομαι σε όλα τα παιδιά να πετύχουν τους στόχους τους, να πετύχουν τη γνώση, να πετύχουν τη διαμόρφωση μιας δυνατής, αισιόδοξης και αποτελεσματικής πορείας στη ζωή. Με τον καθιερωμένο αγιασμό η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και στα σχολεία του Δήμου Εορδαίας, γιορτινό και εδώ το κλίμα με τις ευχές όλων να συνοδεύουν μαθητές και εκπαιδευτικούς για καλή και δημιουργική χρονιά γεμάτη ξεχωριστές εμπειρίες. Αμίσωσον Κύριε των λαών σου, ευλόγησον την κληρονομία σου. Δίκαστης ευσεβέσει κατέναντίον δωρούμενος έτωσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Ξεκίνησε η σχολική χρονιά στα σχολεία και της Πτολεμαΐδας. Σήμερα, πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων, έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός και μοιράστηκαν τα βιβλία στους μαθητές. Το παρόν στον αγιασμό έδωσε και ο Δήμαρχος Εορδαίας Πλακεντάς. Χρησιμοποιείται τις παραβολές των φυσικά στοιχεία, έτσι και οι αρχαίοι πρόγονοι μας άφησαν πανέμορφα παραδείγματα για τη ζωή και για τον άνθρωπο τα οποία προσέλαβαν από τη φύση. Αν ερχόταν σήμερα στο σχολείο σας εκείνος ο σοφός νομοθέτης της αρχαίας Σπάρτης, θα σας έλεγε με απλά και σοφά λόγια τι με... Ο κύριος Δαμανίδης μαζί με τον κύριο Καρυπίδη, γιατί εγώ τα άμαθα μετά, και με τότε αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Πλακετά και όλους τους άλλους τους συντελεστές που δεν τους ξέρω βοήθησαν και σε αυτό το σχολείο έχουν έρθει 500.000 ευρώ για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες αυτού του σχολείου. Πιστεύω με την καλή διαχείριση και την εμπιστοσύνη που έχω στον Δήμαρχο, τον κύριο Πλακετά, πιστεύω ότι θα δούμε ένα σχολείο σε κάποια χρόνια που θα το ζηλεύουν και τα καλύτερα σχολεία των Αθηνών. Κύριοι Διευθυντές, κυρία Υποδιευθύντρια, κυρία Υποδιευθύντρια και κύριε Υποδιευθυντή του ΕΠΑΛ, αγαπητοί καθηγητές, γονείς, αγαπητά παιδιά, θέλω να ευχηθώ, δεν είναι μέρα για πολλά λόγια, θέλω να ευχηθώ να έχετε υγεία και καλή πρόοδο
σε όλες τις προσπάθειες και τους στόχους που έχετε θέσει. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσον φυλά. Με όποια γνώση γεμίζουμε την ζωή μας, την ψυχή μας και το μυαλό μας, ανάλογα θα είναι και η πορεία μας. Παιδί μου, ευλογημένο, ακόμα κι αν στη ζωή σου είσαι ένας μάστορας, ένας τεχνίτης, ένας υδραυλικός, ένας ηλεκτρολόγος, ένας επιπλοποιός, ένας κτηνοτρόφος, ένας γεωργός, ακόμα και γι' αυτό χρειάζεται επιμονή και άσκηση, διότι και αυτά όλα χρειάζονται σκληρή εκπαίδευση και γνώση και επιμονή. Τίποτα στη ζωή μας δεν χαρίζεται. Όλοι μαζί, δάσκαλοι, γονείς και κυρίως μαθητές, θα ξεκινήσουμε την καινούργια μας χρονιά. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί και εγώ ξεκίνησα τα μαθητικά μου χρόνια από αυτό το σχολείο. Όπως από αυτό το σχολείο ξεκίνησε και ο δήμαρχός μας, ο Παναγιώτης ο Πλακεντάς, του οποίου έχετε τις ευχές για καλή σχολική χρονιά. Η νέα Δημοτική Αρχή θα είναι συμπαραστάτης και αρρωγός της εκπαιδευτικής κοινότητας και θα καταφέρει με οποιοδήποτε τρόπο να λύσει τα προβλήματα που υπάρχουν. Εκ μέρους του Συλλόγου θέλουμε να καλωσορίσουμε μαθητές και γονείς και ιδιαίτερα της πρώτης τάξης στο νέο αυτό περιβάλλον. Θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και να συζητήσουμε μαζί σας στην Γενική Συνέλευση που θα συγκαλέσει ο Σύλλογός μας και θα ενημερωθείτε με έντυπο που θα στείλουμε στα σπίτια σας μέσω των μαθητών. Παρακαλώ να ανταποκριθείτε όλοι σε αυτό, γιατί πρόκειται για τα παιδιά μας, πρόκειται για το σχολείο. Χριστούς αιώνα στον αιώνα, σώσον Κύριε του λαού σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Είπε στη βασιλεύση, καταπερβάλλοντας και τους ανθρώπους. Πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός στο ειδικό σχολείο Πτολεμαΐδας. Έτσι ξεκινούν τα μαθήματα σε νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο. Αναφορά έγινε στην ειδική αγωγή, η οποία κάθε χρόνο αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Με την ευκαιρία του αγιασμού που τελούμε στην καινούργια σχολική χρονιά, κύριε Διευθυντά, αγαπητοί εκπαιδευτικοί των παιδιών, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί γονείς και όλοι όσοι ασχολούμαστε έτσι με το έργο αυτό, το ιδιαίτερο έργο, το οποίο είναι τιμή για μένα που την χάνει το σχολείο αυτό να είναι στην ενορία μου, να έχουμε κατά νου ότι υπηρετούμε μια ειδική τάξη αδελφών μας, όπου μας έχουν έρθει ως δάσκαλοι περισσότερο και όχι ως μαθητές. Περισσότερο ως άνθρωποι για να μας δώσουν μηνύματα και μέσα από τη διακονία αυτών των ανθρώπων να γίνουμε κι εμείς να αποκτήσουμε την αγνότητα και την καθαρότητα που έχει η ανθρώπινη φύση. Το είπα κι άλλη φορά εδώ, με συγκίνησε ένας πατέρας ο οποίος πέρασε από εδώ το παιδάκι του, όταν μετά εξέλιπε το παιδί στον ουρανό, μου είπε: «Πάτερ, ο Θεός μου το άφησε λίγο και δεν διδάχτηκα αυτά που έπρεπε να με διδάξει». Αγαπητοί γονείς, αγαπητά μας παιδάκια, κύριε Σιλάρη, καλή χρονιά σε όλους. Με τις εκλογές της Εκκλησίας ξεκινάμε μια καινούργια χρονιά. Μια χρονιά δύσκολη. Η δουλειά μας είναι. Όπως είπε ο Πέτρος, έτσι σαν παιδί μου. Τιμή μου είναι που είμαι εδώ. Τιμή μου είναι που είμαι αυτά τα παιδιά. Και θα συνεχίσουμε το παιδί μέχρι τη σύνταξή μας. Λοιπόν, να καλωσορίσω τα καινούργια μας παιδάκια. Το Δημητράκη, τον Κωνσταντίνα, τον Κωνσταντίνο και ποιο είναι άλλο. Και ο Γιωργάκης, που έρχονται στο δημοτικό από το νοικιαγωγείο και τα τρία τα καινούργια του νοικιαγωγείου. Έχουμε και τρία καινούργια μέσα στο νοικιαγωγείο. Λοιπόν, και τους συναδέλφους που μόλις μου ήρθαν, σήμερα μου ήρθαν οι δάσκαλοι,
Δεν ξέρω ακόμα από οι φώτες τι θα έχουν. Εμείς όμως θα πολεμήσουμε, θα παλέψουμε. Εδώ θα είμαστε όλη χρονιά με τη βοήθειά σας και με τη βοήθεια της Δημοτικής Αρχής που είναι σύσσωμη εδώ πέρα και την έχουμε χρόνια κοντά μας και από άλλες θέσεις πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Θέλω να πω και πάλι καλή χρονιά σε όλους. Καλώς ήρθατε οι καινούργοι. Και εγώ σαν δήμαρχος Νεοκλεγής και συνεργάτες μου αισθανόμαστε τιμή που το σχολείο αυτό είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου και την ακρίβεια ευλογημένη τιμή και ταυτόχρονα και ευθύνη. Για την τιμή αισθανόμαστε ευλογία και σας ευχαριστούμε για το έργο που προσφέρετε καθημερινά. Την ευθύνη θα την κάνουμε πράξη όπως γνωρίζει ο κύριος Διευθυντής σε ό,τι χρειάζεται. Είμαστε με την καρδιά μας δίπλα του, υιοθετούμε αυτό το σχολείο και είμαστε κοντά σε ό,τι χρειαστεί. Δεν είναι λόγια για μεγάλα, δεν είναι ώρα για μεγάλα λόγια. Είναι ώρα για πράξη, για τη μόρφωση των παιδιών μας, για την ευλογία να τα έχουμε μαζί μας. Σας ευχαριστώ και υποκλίνομαι σε αυτό που κάνετε ως διδακτικό προσωπικό και ως γονείς. Αυτό που μπορώ να πω μόνο είναι ότι θα προσπαθήσουμε να μην σας απογοητεύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά, καλή πρόοδο σε όλους. Καλό χρόνο σε όλους. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή σχολική χρονιά. Ευχαριστώ πρώτα σε αγωνιός και μετά σαν οτιδήποτε άλλο τον Πάτερ Αυγουστίνο για το συγκινητικό του λόγο. Πρώτα σε αγωνιός και μετά ως οτιδήποτε άλλο. Θα ήθελα να πω μόνο δύο λόγια στους δασκάλους μας. Αγαπητοί μας δάσκαλοι, ξέρουμε και ξέρετε κι εσείς ότι ήταν δική σας επιλογή να ασχοληθείτε με την ειδική αγωγή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουμε ότι η δουλειά σας έχει πολλές δυσκολίες και πολλές προκλήσεις. Θέλω να πω και εγώ μια γλυκιά καλημέρα σε αυτά τα υπέροχα πλασματάκια. Προσπερνώ όλους τους υπολείπους. Να ευχηθώ καλή αρχή σε όλους μας. Μαζί με σας ξεκινάμε κι εμείς. Η αλήθεια είναι πως είμαι βαθιά συγκινημένη και η καρδιά μου χτυπά δυνατά. Μπαίνοντας σε αυτό το χώρο, πρώτη φορά βρισκόμαι σε τέτοιο χώρο. Πραγματικά ένιωσα αδύναμη. Αδύναμη βλέποντας την δύναμη ψυχής που υπάρχει εδώ μέσα. Είχα άλλο στο μυαλό μου να πω και άλλα μου βγαίνουνε. Λίγα πράγματα. Θα ήθελα να ευχηθώ στους εκπαιδευτικούς ένα μεγάλο μπράβο για το δύσκολο έργο τους. Στους γονείς ένα διπλό, τριπλό μπράβο, συγχαρητήρια, ειλικρινέστατο. Μέσα από την ψυχή μου, εκπαιδευτική εδώ πέρα, αυτό που θα ήθελα να πω και να κλείσω, δημιουργήστε και διατηρήστε χαμόγελα στα πρόσωπα αυτών των παιδιών και κυρίως στις ψυχές τους. Σας ευχαριστώ πολύ, καλό έργο. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, συνοδεύτηκε η έναρξη της νέας χρονιάς στα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Σύμφωνα με τη Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Βασιλική Βόντσα, το ξεκίνημα έγινε με τους καλύτερους ιονούς, ενώ οι επόμενες ημέρες για καθηγητές και μαθητές θα είναι προσαρμογής στις συνθήκες του σχολείου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Την διαβεβαίωση πως τα όποια προβλήματα προέκυψαν με το πρώτο κουδούνι στα σχολεία θα ξεπεραστούν άμεσα. Δίνει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υποστηρίζεται πως το προηγούμενο διάστημα έγιναν υπέρτες προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού και τα κενά καλύφθηκαν με αναπληρωτές. Επιπλέον, τα βιβλία βρίσκονται στα σχολεία, ενώ στους χώρους έχουν γίνει και απαραίτητες συντηρήσεις. Πρώτο κουδούνι, έναρξη της σχολικής χρονιάς, επιστροφή στα θρανία. Να πούμε ότι είναι η μόνη επιστροφή που δεν σηματοδοτεί μία παλινδρόμηση στο χτες στο πίσω. Είναι μια επιστροφή στη γνώση, μια επιστροφή. Στην αυτοπραγμάτωση των παιδιών. Είναι μια επιστροφή που ουσιαστικά είναι μια επιστροφή στο μέλλον. Στον νομό Κοζάνη, στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ξεκινάμε με τους καλύτερους ιονούς. Έχουμε τοποθετήσει αναπληρωτές στα περισσότερα λύκεια και επομένως έχουμε ξεκινήσει με πλήρες προσωπικό στα λύκεια. Έχουμε κάποια ζητήματα τα οποία πρόκειται να λυθούν μέσα στις προσεχείς μέρες στα γυμνάσια κυρίως, σε ειδικότητες εχμής όπως είναι η μαθηματική, η φυσική, η βιολόγη, γεωλόγη, χημική και εφεξής φιλόλογοι, νοσηλευτές κλπ. Αισιοδοξούμε ότι με τη βοήθεια της πολιτείας αλλά και με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών όλα θα πάνε καλά και η σχολική χρονιά θα είναι εξίσου αποτελεσματική, ίσως και καλύτερη από τις προηγούμενες.
Παραμένουμε στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς που αποτελεί και το κυρίαρχο θέμα της ημέρας. Το πρώτο κουδούνι χτύπησε σήμερα και στα σχολεία των Γρεβενών, σηματοδοτώντας ένα νέο ξεκίνημα στο χώρο της γνώσης. Αιώνας των αιώνων, σώσα Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Με την ευχή όλων και η φετινή χρονιά να κυλήσει χωρίς προβλήματα δημιουργικά για τους μαθητές, πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Γρεβενά. Στον αγιασμό πραγματοποιήθηκε στο δεύτερο γυμνάσιο και δεύτερο λύκειο Γρεβενών, το παρόνευσαν αρκετοί φορείς της ευρύτερης περιοχής, όπως και εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή χρονιά, καλή δύναμη, καλή επιτυχία στον αγώνα σας και επίσης καλό κουράγιο σε αυτόν τον δρόμο που ξεκινάει για όλους σας. Για τα παιδιά της πρώτης γυμνασίου, για τα παιδιά της τρίτης λυκείου, αλλά και για όλους εκείνους, θα πω έτσι απλά, και για τα παιδιά του εσπερινού και του νυχτερινού γυμνασίου. Σήμερα εδώ έχουμε μια μεγάλη γκάμα μαθητών από 12 χρονών έως 7η και 8η δεκαετία από ό,τι βλέπω. Αγαπητοί και αγαπητές υπουργοί της εκπαίδευσης, για μερικούς από εσάς είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο, για ορισμένους η πρώτη φορά σε νέο σχολείο και για κάποιους άλλους η επιστροφή σε ένα γνώριμο τόπο με καινούργιες όμως προκλήσεις. Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά σήμερα γεμάτη ελπίδα, προσδοκίες και αγωνίες. Θα ήθελα από τα βάθη της καρδιάς να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτικούς για το μεγάλο και πλούσιο έργο που προσφέρουν στον τόπο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πιστεύω ότι θα συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό και από εδώ και πέρα. Δύσκολη χρονιά. Στα παιδιά της πρώτης γυμνασίου και της πρώτης ηλικίου μια καλή προσαρμογή στο καινούργιο τους σχολικό περιβάλλον. Στα παιδιά της τρίτης ηλικίου να τους ευχηθώ που έχουν πάρει τώρα την τελική ευθεία, τον τελικό δρόμο, καλή δύναμη, κουράγιο, επιμονή και ψυχραιμία. Στους μαθητές του εσπερινού σχολείου, συγχαρητήρια για το κουράγιο που βρήκαν να συνεχίσουν. Και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνων και συγχώρηση των δεσμάτων. Χτύπησε το πρώτο κουδούνι και για τα σχολεία των Γρεβενών. Την πρώτη μέρα μαθημάτων οι μαθητές πήραν τα βιβλία τους και μοιράστηκαν στις τάξεις. Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιός, Δε της δικαιοσύνης εν ειρήνη, σπήρετε της ποιούσιν ειρήνη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σύμφωνα με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης, τα κενά έχουν καλυφθεί από αναπληρωτές και υπάρχουν ελάχιστες ελλείψεις σε προσωπικό. Σε 4ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης, ο αγιασμός έγινε με την παρουσία εκπαιδευτικών γονιών και ορισμένων φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην ακριτική Φλόρινα το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς έγινε και εδώ με τον καθιερωμένο αγιασμό σε δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Πρεμιέρα σήμερα και κυριάρχησαν οι ευχές ως ήθιστε για καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Σώσον Κύριε τον λαό σου. Είναι η στιγμή που ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδέας κύριος Θεόκλητος στελεί τον αγιασμό στο πρώτο λύκειο Φλόρινας για τη νέα σχολική χρονιά που ξεκίνησε σήμερα.
Στον αγιασμό το παρόν έδωσαν ο Αντιπεριφερειάρχης Φλόρινας Ιωάννης Κιωσές, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μιχάλης Χάτζιου και ο Διοικητής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλόρινας Δημήτριος Παλιογιάννης. Πολλά περισσότερα όμως θα δούμε στις εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Φλάσ και ο συνάδελφος Σταύρος Γεωργούλας. Σας εύχομαι εκ βάθος καρδίας καλή σχολική χρονιά, καλή δύναμη, καλό διάβασμα, καλή παρακολούθηση. Όπως ο Χριστός μας χρησιμοποίησε στις παραβολές του φυσικά στοιχεία, έτσι και οι αρχαίοι πρόγονοί μας άφησαν πανέμορφα παραδείγματα για τη ζωή και τον άνθρωπο, τα οποία προσέλαβαν από την φύση. Αν ερχόταν σήμερα στο σχολείο σας εκείνος ο σοφός, νομοθέτης της αρχαίας Σπάρτης, θα σας έλεγε με απλά και σοφά λόγια τη μεγάλη δύναμη έχει για τη μάθηση και τη γνώση, η συνήθεια και η επιμονή. Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, αγαπητοί και αγαπητές λειτουργοί της εκπαίδευσης, για μερικούς από εσάς είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο, για ορισμένους η πρώτη φορά σε νέο σχολείο και για κάποιους άλλους η επιστροφή σε ένα γνώριμο τόπο με καινούργιες όμως προκλήσεις. Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά σήμερα γεμάτη ελπίδα, προσδοκίες και αγωνίες. Στόχος και αυτή τη χρονιά είναι εσείς, οι μαθητές μας, να αποκτήσετε πολύτιμες γνώσεις, χρήσιμες δεξιότητες και πλούσιες εμπειρίες. Έχετε κι εσείς την ευθύνη απέναντι στον εαυτό σας να δράξετε την ευκαιρία να αποκομίσετε όσα περισσότερα μπορείτε να ονειρευτείτε. Είναι θετικό ότι η σχολική χρονιά ξεκινάει με μια εφορία, με μια διάθεση. Εγώ ως θεσμικός χωροταξικός αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας να ευχηθώ σε όλους σας καλή δύναμη, καλή δημιουργική και σχολική χρονιά. Υγεία πρωτίστως, προσωπική και οικογενειακή σε όλους σας, διότι είναι ο βασικός παράγων για την πρόοδό σας. Στο εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής σας μονάδος να ευχηθώ καλή δύναμη στους καθηγητάς σας. Με μια καλοπροαίρετη επισήμανση, κύριε Διευθυντά, μου επιτρέπετε προς όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό μια υπόμνηση περισσότερο. Να θυμίσω τη ρίση του εθνικού μας ποιητή ότι σμίλευσε δάσκαλε ψυχές, πέραν του γνωστικού αντικειμένου, πέραν της μάθησης, οι εκπαιδευτικοί σας είναι εκείνοι οι οποίοι σφυριλατούν το χαρακτήρα σας, γαλβανίζουν το ήθος και διαμορφώνουν το μέλλον της πατρίδας μας για το αύριο, διότι το μέλλον είστε εσείς. Εκμεταλλευτείτε το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου που είναι εξαιρετικό. Θα θυμηθείτε την κουβέντα. Καταρχήν να μεταφέρω τις ευχές του κυρίου Δημάρχου, ο οποίος για πολύ εξαιρετικά ανηλυμένη υποχρέωση αποουσιάζει. Η ρητή και κατηγορηματική του δέσμευση ότι θα είμαστε δίπλα σε όλες τις σχολικές μονάδες και σε αυτή για οτιδήποτε χρειαστεί, όχι επειδή θα κάνουμε σε κάποιον χάρη, αλλά επειδή το οφείλουμε σαν Δήμος Φλόρινας να είμαστε δίπλα στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς και σε όλες τις σχολικές μονάδες. Εσείς φροντίστε να μαζεύσετε γνώση, όχι στήρα γνώση. Φροντίστε να μαζεύσετε όμορφες στιγμές, όμορφες εμπειρίες. Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι φορείς θα κάνουν αυτό που πρέπει για σας. Με τις ευλογίες της Εκκλησίας ξεκινά μια νέα σχολική χρονιά από σήμερα. Ένας νέος κύκλος μαθημάτων αρχίζει με όρεξη για δουλειά και με την επιθυμία να γεμίσουν οι ψυχές και το μυαλό με εμπειρίες και γνώσεις. Το πρώτο χτύπημα του κουντουνιού, που σημαίνει την έναρξη των μαθημάτων, μας προσκαλεί όλους σε συνεργασία μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Καλή χρονιά. Θέλω πρώτα απ' όλα να δώσω συγχαρητήρια στους μαθητές, στους περσινούς που βλέπω κάποιους εδώ πέρα για τις επιτυχίες τους. Λοιπόν,
ιδιαίτερα αυτούς που πήγανε αρκετή ψηλή βαθμολογία. Τους θέλουμε, τους χρειαζόμαστε και εμείς οι εκπαιδευτικοί πάντα έχουμε την ανάγκη να μας θυμάστε και να μας χαιρετάτε στον δρόμο. Χώρους εργασίας της ΔΕΗ επισκέφθηκε ο Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος, επικεφαλής κλιμακίου. Στη διάρκεια συνάντησης που είχε με εργαζόμενους της επιχείρησης, ο κύριος Νικολάου κατήγγειλε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την πολιτική που ακολουθεί στον τομέα της ενέργειας και τις αποφάσεις της για τη ΔΕΗ, οι οποίες, όπως υποστήριξε, ενισχύουν το μεγάλο κεφάλαιο και καταστρέφουν την μικρομεσαία τάξη, καθώς προβλέπουν μεταξύ άλλων και την αύξηση των τιμολογίων. Η μία δέσμευση που αναλαμβάνει η νέα κυβέρνηση είναι αυτή. Εγκαταστάσεις της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού σε Κοζάνη και Φλόρινα επισκέφθηκε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος. Εκεί είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με προσωπικό της επιχείρησης και να τους ενημερώσει τις θέσεις του κόμματός του για τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα και για το σκοπό αυτό προχωρά στην απαξίωση της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Γίνεται μάλιστα λόγος για την ανάγκη επιφυλακής τοπικής κοινωνίας για την αποφυγή της άρρωστων εξελίξεων. Βρεθήκαμε σήμερα εδώ, κλιμάκιο του ΚΚΕ, στο χώρο του κεντρικού μηχανουργείου του ΑΕΣ Τολεμαΐδας, με στόχο να συζητήσουμε με τους εργαζόμενους, να τους ενημερώσουμε για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, τα αρνητικά αντιλαϊκά μέτρα τα οποία φέρνει η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη βάση των εξαγγελιών που έκανε και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, να τους ενημερώσουμε για τις απόψεις του ΚΚΕ και να τους καλέσουμε ενάντια στα σχέδια περαιτέρω ιδιωτικοποίησης και ξεκουλήματος της ΔΕΗ, οι εργαζόμενοι να βγουν μπροστά με τις συλλογικές τους διαδικασίες, να απαιτήσουν να μην προχωρήσουν τα σχέδια, να απαιτήσουν τα δικαιώματά τους στην πλήρη, μόνιμη και σταθερή δουλειά, να απαιτήσουν φτηνό ρεύμα για όλο το λαό, γιατί κατά την άποψή μας το ρεύμα είναι ένα κοινωνικό αγαθό, το οποίο θα μπορεί και μπορεί σήμερα, στα πλαίσια ενός άλλου σχεδιασμού της οικονομίας, μιας κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας, να γίνει πραγματικά για όλο το λαό μας. Στο δεύτερο φόρουμ Δημάρχων Ενεργειακών Περιοχών για τη Δίκαιη Μετάβαση θα βρεθεί η εκπομπή Θέσεις και Αντιθέσεις στο πλαίσιο των δημοσιογραφικών αποστολών της στην Ευρώπη. Το φόρουμ θα πραγματοποιηθεί λίγο έξω από το Βερολίνο και σε αυτό θα συμμετέχουν δήμαρχοι λιγνητικών περιοχών, ευρωβουλευτές, επιστημονικοί φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Στην πόλη του γυαλιού, το Weisweiser, έξω από το Βερολίνο, θα ταξιδέψουν οι θέσεις και αντιθέσεις προκειμένου να καλύψουν το δεύτερο φόρουμ δημάρχων για τη δίκαιη μετάβαση. Το φόρουμ θα διεξαχθεί την 5η 12 και την Παρασκευή 13 Σεπτέμβρη και σε αυτό θα συμμετέχουν περίπου 100 σύνεδροι από λιγνητικές περιοχές της Ευρώπης. Μεταξύ αυτών θα είναι ο πρώην δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης και οι νέοι δήμαρχοι Αμιντέου και Φλόρινας, Άνθιμος Μπιτάκης και Βασίλης Γιαννάκης. Οι νέες δημοτικές αρχές Κοζάνης και Εορδέας δεν θα εκπροσωπηθούν αφού απάντησαν αρνητικά στην πρόσκλησή της ΒΒΕΦ. Στο φόρουμ θα συμμετέχουν επίσης δήμαρχοι λιγνητικών περιοχών της Πολωνίας, Βοσνίας Ερζεγοβίνης, Μαυροβουνίου, Ρουμανίας, Κωσόβου, Βουλγαρίας και Τσεχίας, καθώς και επιστημονικοί ευρωπαϊκοί φορείς που ασχολούνται με το κλίμα. Ενεργή συμμετοχή θα έχουν οργανισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος και ευρωβουλευτές, όπως ο Έλληνας Πέτρος Κόκαλης. Τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου έχει προγραμματιστεί συνάντηση με την Υπουργό Περιβάλλοντος της Γερμανίας, ενώ την πρώτη μέρα οι σύνεδροι θα πραγματοποιήσουν εκπαιδευτική επίσκεψη στο ανοιχτό ορυχείο του Νόχτεν και στην αποκατεστημένη τοποθεσία της λίμνης στο Μπόξμπεργκ. Το δεύτερο φόρουμ δημάρχων για τη δίκαιη μετάβαση αποτελεί τη συνέχεια του πρώτου φόρουμ που έγινε στην Κοζάνη, με μεγάλη επιτυχία. Το Κοζάνη TV και οι Σοκράτης Ζεμουτίδης και Παναγιώτης Τσαρτσιανίδης θα ενημερώνουν καθημερινά το κοινό της Δυτικής Μακεδονίας με ανταποκρίσεις για τις εργασίες του φόρουμ. Θέσεις και αντιθέσεις με τους Σοκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη. Η κριτική σας σκέψη σε πρώτο πλάνο. Σειρά συναντήσεων και επαφών είχε στο περιθώριο της 8ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης η αρχηγός του Κινάλ Φόφη Γεννηματά, ενώ επισκέφθηκε και το σύνολο σχεδόν των περιπτέρων. Σε δηλώσεις της, η κυρία Γεννηματά κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι άφησε τη χώρα στα χέρια της Λαγκάρντ.
Φαίνεται, θεωρεί, ότι πρέπει η Ελλάδα να επαιτεί και όχι να διεκδικεί αυτό που είναι σωστό για να διαμορφώσει το μέλλον που της αξίζει, είπε χαρακτηριστικά. Επίθεση στην κυβέρνηση και την εξωματική αντιπολίτευση εξαπέλυσε η Φόφη Γεννηματά, λέγοντας ότι και οι δύο έχουν στοχοποιήσει το κοινάλ, και απάντησε στον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη ότι δεν είναι ώρα για παιχνίδια με τον εκλογικό νόμο. Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας σε εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην 84η ΔΕΘ, η κυρία Γεννηματά κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ για ομερτά και ζήτησε να εξεταστεί αναλυτικά όλη η περίοδος από την είσοδο στο ευρώ μέχρι σήμερα. Τόνισε δε την ανάγκη να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση και προς την κατεύθυνση αυτή διατύπωσε τις θέσεις και προτάσεις του κόμματός της. Ακούσαμε εχθές τον κύριο Μητσοτάκη να παραπέμπει στις ελληνικές καλένδες τη διερεύνηση του καταστροφικού πρώτου εξαμήνου του 2015, δηλαδή του εξαμήνου Τσίπρα-Βαρουφάκη. Αναμενόμενο, θα πω εγώ. Έχουμε κατ' επανάληψη καταγγείλει την ομερτά. Το ενοχικό πολιτικό deal. Την από κοινού συγκάλυψη των ευθυνών της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για την κρίση και τη διαχείρισή της. Σου χαρίζομαι για το 2-4-2-9, μου χαρίζεσαι για το 2015, πατσίσαμε. Προσπαθούν δε με αυτόν τον τρόπο να ρίξουν όλες τις ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί εμείς, η δική μας παράταξη είναι ο στόχος. Εμείς όμως θα επιμείνουμε. Πρέπει να εξεταστεί αναλυτικά όλη η περίοδος από την είσοδο της χώρας στο ευρώ μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό θα επαναφέρουμε την πρότασή μας για εξεταστική επιτροπή για την οικονομία για όλο αυτό το διάστημα. Να δώσουμε επιτέλους απαντήσεις στον Έλληνα και στην Ελληνίδα. Γιατί έπρεπε να θυσιάσει το βιωτικό, κοινωνικό και παραγωγικό του επίπεδο για να σωθεί η χώρα? Γιατί έπρεπε να δουν τα παιδιά τους να μεταναστεύουν ή να χτίζουν το μέλλον τους με βάση επιδόματα ή ακόμα χειρότερα και με συσίτια? Ποιοι, πώς και γιατί είτε δημιούργησαν την κρίση είτε καθυστέρησαν την εξομάλυνση? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, φίλες και φίλοι, να κλείσουν οι πληγές και να πετύχουμε την εθνική συνεννόηση, αν αφήνουμε διαρκώς την ιστορία να τη γράφουν οι μικροπολιτικές στοχεύσεις της κάθε στιγμής. Για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Φόβη Γεννηματά σημείωσε πως δεν έχει συνολικό σχέδιο και παρατήρησε ότι υποχώρησε στους δανειστές όσον αφορά το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων. Επίσης, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής παρουσίασε 5 προτάσεις από το πρόγραμμα του κομματός της που μπορούν, όπως είπε, να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη. Οι προτάσεις αυτές είναι η μείωση των υποχρεώσεων για πρωτογενή πλεονάσματα από το 3,5% στο 2% του ΑΕΠ. Να ανακτηθεί ο έλεγχος του υπερταμείου, μετατρέποντάς το σε ταμείο αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, να στηριχθεί η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση ώστε να δημιουργηθούν πολλές και ποιοτικές νέες θέσεις εργασίας, να υπάρξει η στήριξη των εργαζομένων και των ανέργων, αλλά και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να προχωρήσει η βιώσιμη ανάπτυξη. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία μαλώνουν όλο αυτό το διάστημα για το εάν είχαμε βγει από την κρίση πριν τις εκλογές ή αν αυτό έγινε ως εκ θαύματος αμέσως μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία. Τίποτα από τα δύο δεν είναι αλήθεια. Η Ελλάδα πορεύεται σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον με ανεμικούς ρυθμούς ανάπτυξης, με ένα δυσθεώρητο δημόσιο χρέος, με ένα εξίσου απειλητικό ιδιωτικό χρέος, με τις επενδύσεις να υπολείπονται κατά 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με χαμηλούς δείκτες παραγωγικότητας. Πορεύεται βέβαια με τις δεσμεύσεις Τσίπρα για δυσβάσταχτα πλεονάσματα που υπονομεύουν την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Πορεύεται με το υπερταμείο της υποτέλειας, με το σύνολο του εθνικού πλούτου υποθηκευμένο μέχρι το 2115. Πορεύεται με δραματικές υστερήσεις στην παροχή των δημόσιων αγαθών για τους πολίτες της, αλλά και ακόμα με υψηλή ανεργία. Ζητήματα που
που οδηγούν στη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Πορεύεται δε ως ουραγός στις πολιτικές για την ενσωμάτωση του ψηφιακού μετασχηματισμού στην οικονομία, τις επιχειρήσεις, στην ανάπτυξη των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα μπορούσαν να αλλάξουν, να ανατρέψουν την τάση φυγής της νέας γενιάς από την Ελλάδα. Αυτή είναι η κατάσταση. Η βαριά κληρονομιά του χτες. Αυτήν οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και να ανατρέψουμε. Τους 5 δημάρχους με θητεία από σήμερα μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου του 2020 όρισε ο Δήμαρχος Φλόρινας Βασίλης Γεννάκης σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Να σημειωθεί ότι οι αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ πιθανή ανάκλησή τους μπορεί να γίνει μετά από 6 μήνες με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου για λόγους που έχουν σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους. Καθήκοντα δημάρχου όταν απουσιάζει θα ασκεί ο αντιδήμαρχος Ηλίας Μουλέλης. Τους 5 αντιδημάρχους όρισε για το Δήμο Φλόρινας ο Δήμαρχος Βασίλειος Γιαννάκης. Οι αντιδήμαρχοι θα έχουν θητεία από σήμερα ως τις 10 Σεπτεμβρίου 2020. Τα πρόσωπα που ένθεσε αντιδημάρχου είναι οι εξής. Ηλίας Μουλέλης, με αρμοδιότατη λειτουργία και συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού και της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος. Κωνσταντίνος Βασιλείου, με αρμοδιότατη λειτουργία και συντονισμό των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης ΚΕΠ. Νικόλαος Δούμτσης, με αρμοδιότατη λειτουργία και συντονισμό των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης. Νικόλαος Μουρατίδης, με αρμοδιότητα στον τομέα φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής και το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης. Επλέον αρμοδιότητά του είναι το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων. Τέλος, εις αντιδημάρχου παίρνει ο Κωνσταντίνος Ακουλέβας, με αρμοδιότητα την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι κατεστημένη στη Δημοτική Ενότητα Μελίτης. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κολλείεται τα καθήκοντά του, ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ηλίας Μούλης. Λίγη στις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι σήμερα, περισσότερα από 318.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν επωφεληθεί της ρύθμισης, ενώ ο αριθμός αναμένεται να ξεπεράσει το 500.000. Ελάχιστες μέρες απομένουν για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, καθώς οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να υπαχθούν στη συγκεκριμένη διαδικασία, προκειμένου να αποπληρώσουν τα χρέη τους σε εφορία και ταμεία. Μέχρι στιγμής, πάνω από 318.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι ως τα τέλη του μήνα ο αριθμός των οφειλετών που θα μπουν στη ρύθμιση θα ξεπεράσει το 500.000. Πολλά περισσότερα όμως για το θέμα είπε στον ΦΛΑΣ ο γνωστός οικονομολόγος και φοροτεχνικός Αντώνης Μουζάκης, ο οποίος μας έδωσε πολλές χρηστικές πληροφορίες και συμβουλές. Πράγματι, οι 120 δόσεις λειτουργούν, όμως το πρόβλημα ποιο είναι κατά την άποψή μου, ότι φτάνουμε στο τελευταίο 20ήμερο και λιγότερες ημέρες του μήνα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για να δεχθεί κάποιος 120 δόσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι το διάστημα αυτό πιθανά δεν είναι επαρκές. Άρα καλό θα ήταν να δουν από τώρα, μια και ξεκινάμε την κουβέντα για τις 120 δόσεις, οι ειδικοί στο Υπουργείο Οικονομικών, την περίπτωση της παράτασης της ενλογορύθμισης, τόσο γιατί κάποιοι δεν έχουν προλάβει να μπουν, όσο και για το γεγονός ότι αφού δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον να υποβάλει δηλώσεις του παρελθόντος, να τις υποβάλει σήμερα και να ενταχθεί, γιατί να μην αφήσει τη φόρμα ανοιχτή, την πλατφόρμα ανοιχτή για μερικές μέρες ή μήνες ακόμα, ούτως ώστε να ενταχθούν όσο περισσότεροι γίνεται, με αποτέλεσμα και αυτοί να εξυπηρετηθούν, οι πολίτες εννοώ και οι επιχειρήσεις, και το ελληνικό δημόσιο να βάλει περισσότερα χρήματα στα ταμεία του. Η δική σας πληροφόρηση ποια είναι, υπάρχουν τέτοιες σκέψεις του Υπουργείου για παράταση, τι γνωρίζετε? Κοιτάξτε, όλοι πιέζουν προς αυτό. Ας ελπίσουμε ότι θα το δει θετικά το Υπουργείο Οικονομικών, ότι δεν θα έχουν πρόβλημα οι θεσμοί που πάντα παρακολουθούν τι κάνουμε και έτσι να ευδοκιμήσουν τα αιτήματα όλων για περαιτέρω εφαρμογή της ρύθμισης και εξυπηρέτηση κατά των δυνατών περισσότερων πολιτών και επιχειρήσεων. Τώρα τι είναι αυτό που έχει αλλάξει? Θα θυμάστε ότι έχουμε ήδη νομοθετήσει και εφαρμόζεται πλέον και
στην πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών η προσαρμογή του επιτοκίου από το 5 στο 3%, αυτό γίνεται αυτόματα. Η δυνατότητα του να ξαναυποβάλει κάποιο αίτημα για να αλλάξει το ποσό, το ελάχιστο, και από τα 30 ευρώ να το μεταφέρει στα 20, οπότε να κάνει τις περισσότερες δόσεις. Η δυνατότητα των επιχειρήσεων που έχουν μπει και έχουν κάνει ρυθμίσεις ή δεν έχουν κάνει καθόλου ρύθμιση και έχουν οφειλές μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ, βασικές οφειλές, να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση, ή αυτές που έχουν μπει σε 24 ή 36 δόσεις να κάνουν ξανά ρύθμιση και να την αλλάξουν αυτή τη ρύθμιση και να ενταχθούν στην ρύθμιση των 120 δόσεων, που νομίζω ότι είναι και πολύ ευνοϊκή, άρα θετικό μέτρο και για αυτούς, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Επίσης, να σημειώσουμε ότι μέτρα αναγκαστικής ύσπραξης που έχουν ληφθεί, κατασχέσεων κτλ. Από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου για τις συγκεκριμένες οφειλές αναστέλλονται. Υπάρχει βέβαια εκεί μια διαδικασία που ορίζει τι αίτημα πρέπει να κάνεις προκειμένου να πάρεις την αναγκαία επιστολή και να την προσκομίσεις στους αρμοδίους για να απεγκλωβιστείς και να σταματήσουν οι κατασχέσεις. Άρα λοιπόν υπάρχει αρκετή δουλειά, χρόνος δεν υπάρχει πολλής, γι' αυτό καλό θα είναι όσοι ενδιαφέρονται να τρέξουν, γιατί στην περίπτωση που δοθεί παράταση θα βρεθούν εκτεθειμένοι. Θυμίζω ότι πλέον ορίζεται ρητά στο νομοθέτημα το τελευταίο ότι είναι η τελευταία ρύθμιση και δεν πρόκειται να έρθει άλλη. Αυτό δεν έχει ξαναγραφεί ποτέ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όχι ότι δεν μπορεί να γίνει, γιατί η Επιστημονική Επιτροπή λέει το αντίθετο, ότι μπορεί να επαναληφθεί τέτοια ρύθμιση, δεν απαγορεύεται. Όμως σας λέω ότι η κυβέρνηση κράτησε αυτή τη διάταξη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν προτίθεται ή θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, εν πάση περιπτώσει, να ξανάχουμε τέτοια ρύθμιση. Άρα, ο μόνος τρόπος, αν δεν είναι ρυθμίσει 120 δόσεις, είναι 12 δόσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εξαιρετικά, μα εξαιρετικά δύσκολο. Για τον κόσμο λίγο που έχει μπει μέσα στη ρύθμιση, τι πρέπει να κάνει αυτός που είναι ήδη μέσα για να διατηρηθεί στη ρύθμιση και να μην τον πετάξει έξω το σύστημα? Δεν πρέπει να χάσεις δύο δόσεις συνεχόμενες. Διότι σε μια τέτοια περίπτωση το σύνολο των οφειλών σου αναβιώνει, γίνονται στο σύνολό τους όλες οι απαιτήσεις απαιτητές από το ελληνικό δημόσιο, με αποτέλεσμα να βρεθείς εκτεθειμένος. Και κάτι τελευταίο, από την καθημερινή σας εμπειρία, υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο? Σας τηλεφωνεί, θέλει να μάθει, να μπει σε αυτήν? Υπάρχει ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι όσο περνάνε οι μέρες θα υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον. Καλό θα είναι, ξαναλέω, να καταλάβουν ότι είναι η τελευταία ευκαιρία. Αν κάποιος δεν ρυθμίσει τώρα, έχασε το τρένο. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση να ξαναρυθμίσει. Οπότε θα αρχίσει το δημόσιο να κάνει κατασχέσεις και να παίρνει τέτοιου είδους μέτρα, τόσο σε ακίνητη κινητή περιουσία κτλ. Και τι θα κάνουμε όλοι, θα διαμαρτυρόμαστε γιατί ο δημόσιος παίρνει μέτρα. Λογικό είναι να παίρνει μέτρα. Και εγώ, αν σας οφείλα, δεν θα παίρνετε μέτρα εναντίον μου? Το ίδιο κάνει και το δημόσιο. Αντιπρόεδρος της Κομισιόν με χαρτοφυλάκιο την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής είναι από σήμερα ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά. Τον κύριο Σχοινά εμπιστεύθηκε σε αυτό το χαρτοφυλάκιο η νέα πρόεδρος Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία το μεσημέρι ανακοίνωσε στις Βρυξέλλες το νέο σχήμα που θα την πλαισιώνει μέχρι τη λήξη της θητείας της το 2024. Ο κύριος Σχοινάς είχε μιλήσει στην εκπομπή «Θέσεις και αντιθέσεις» του Κοζάνη TV και στο Σοκράτη Μουτίνιδη και Παναγιώτη Τσαρτσανίδη, εκπομπή που θα προβληθεί σε επανάληψη αυτό το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου. Τον μέχρι πρότινος εκπρόσωπο τύπου της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά, επέλεξε για τη θέση ενός από τους 9 αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κομισάριος Ούρσουλα Φόντερ Λέιεν. Ο κύριος Σχοινάς θα είναι υπεύθυνος για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και θα έχει έναν συντονιστικό ρόλο στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα ζητήματα μετανάστευσης. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά την παρουσίαση των νέων της Επιτρόπων, τόνισε πως ο κύριος Σχοινάς θα είναι υπεύθυνος τόσο για τη μεταναστευτική πολιτική, συμπεριλαμβανομένη της εξειδικευμένης μετανάστευσης, για την ενδυνάμωση της Ευρώπης και την πολιτική ασύλου για τους πρόσφυγες, όσο και την προστασία των συνόρων. Τώρα κοιτάξτε, αν κοιτάξουμε πίσω το τι έγινε αυτά τα 4,5 χρόνια, η ποιότητα, το βάθος, η ένταση των κρίσεων που μας περίμενε, μας επιφύλαξε η θητεία, είναι πρωτοφανής. Καμιά άλλη επιτροπή δεν είχε τέτοιες κρίσεις να αντιμετωπίσει και η χώρα μας βρέθηκε δύο φορές σε πολύ κρίσιμο σημείο σε αυτή την περίοδο. Η πρώτη ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2015 με την δραματική διαπραγμάτευση για το ευρώ που έφερε και την Ελλάδα αλλά και την Ευρωζώνη πολύ κοντά στο χείλος της Αβύσσου. Και η δεύτερη λίγο μετά, όταν ουσιαστικά
διεράγησαν οι πόρτες εισόδου της Ευρώπης και είχαμε αυτή τη μεγάλη κίνηση απελπισμένων ανθρώπων από τη Συρία μέσω του Αιγαίου προς την κεντρική Ευρώπη, όπου και εκεί η χώρα βρέθηκε κάτω από πολύ μεγάλη πίεση να οργανώσει πολύ γρήγορα το σύστημα υποδοχής στα νησιά και στις δύο αυτές περιπτώσεις, ίσως την πρώτη με περισσότερη ένταση. Ναι, είναι αλήθεια ότι όταν τοποθετείσαι στο όνομα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα που ξέρεις ότι αφορούν τη χώρα σου, την οικογένειά σου, τους φίλους σου, υπάρχει ένα στοιχείο που πρέπει να διαχειριστείς. Ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς είχε μιλήσει στην εκπομπή «Θέσεις και αντιθέσεις» του Κοζάνη TV και στο Σοκράτη Μουτίδη και Παναγιώτη Τσαρτσιανίδη τον Μάρτιο, στο πλαίσιο αποστολής στις Βρυξέλλες. Ποτέ η δημόσια θέση της Επιτροπής, της Κομισιόν, δεν είναι μια παρέμβαση. Είναι η αποτύπωση, το αποτύπωμα, η αποκριστάλωση της πολιτικής θέσης ενός θεσμικού οργάνου που εκφράζεται από τον πρόεδρο της Επιτροπής και το Κολέγιο των Επιτρόπων και το οποίο φυσικά μέσω εμού γίνεται κτήμα στον κόσμο, αλλά η παρέμβαση δίνει την εντύπωση ότι κάποιοι συζητάνε σε ένα δωμάτιο έτσι με λίγο φως και ετοιμάζουν παρεμβάσεις και διαδικασίες. Τα πράγματα είναι πιο απλά. Κάθε μέρα έχουμε αυτή το ημερήσιο briefing. Η δουλειά μας είναι να εξηγούμε τη θέση του θεσμικού οργάνου σε συγκεκριμένες δράσεις, πολιτικές, πρωτοβουλίες κτλ. Η εκπομπή με την συνέντευξη του νέου πλέον Αντιπροέδρου της Κομισιόν, Μαργαρίτης Χινά, θα προβληθεί σε επανάληψη το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash και διαδικτυακά στο kozani.tv. Velvita, Velvita, Velvita. Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. flashpavlatv.gr. Οι ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμος χειρόδευμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Μπορία σιδήρου. Τεχνομπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Ροδάκινο Βελβετού Δήμητρα. Διαχρονική ποιότητα στην ιστορία του χρόνου. Μυρωδάτο. Ζουμερό. Πεντανόστιμο. Ζητήστε το. Επισκεφτείτε από την 5η 19 έως και την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου την πρώτη ενεργειακή έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του πρώτου διεθνού συνεδρίου για τη μετάβαση των Βαλκανίων στην καθαρή ενέργεια. Ενημερωθείτε για τα ωφέλη που έχετε από τις νέες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας. Από τις νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας για την κατοικία και τον επαγγελματικό χώρο. Από τις νέες τεχνολογίες στο αυτοκίνητο και στην ηλεκτροκίνηση. Από τις εξελίξεις, τις νέες επενδύσεις και τις χρηματοδοτήσεις στους τομείς και στα πεδία των τεχνολογικών εφαρμογών της καθαρής ενέργειας του σήμερα και του αύριο. Διασταυρώστε με τους επαγγελματίες του κλάδου την αποδοτικότερη και πιο εφικτή λύση που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες και δυνατότητες. Όλοι οι ενεργειακοί δρόμοι για τον επενδυτή, τον επαγγελματία του κλάδου, τον ιδιώτη, τον φοιτητή, τον νέο επιστήμονα συναντιούνται στο πρώτο διεθνές συνέδριο και έκθεση για τη μετάβαση των Βαλκανίων στην καθαρή ενέργεια από την 5η 19 έως και την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, στα Κύλα Κοζάνης. Επισκεφτείτε την.
κυρίες, κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.